Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδος πραγματοποίησε την ιππική συνάντησή του στην παραλία της Χιλιαδούς. Η Αμαζόνα του Συλλόγου μας είναι και γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου. Λόγω του Νίκου του Πάμπου, ο Έκτορας, είναι επιβήτορας. Είναι από τα περίφημα άλογα της Αντραβίδας. Πανέμορφο άλογο. Δεκάδες κόσμου είχαν και φέτος την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ειδική εκδήλωση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έκθεση γεωργικών εργαλείων, αμαξοδήγηση, παραδοσιακές γεωργικές εργασίες όπως αλέτρι και σβάρνα, βόλτες των μικρών παιδιών αλλά και παρουσίαση των αλόγων και των μελών του συλλόγου. Είναι η πέμπτη ειδική συνάντηση που κάνουμε. Φαίνεται ότι και φέτος έχει επιτυχία. Πολύς ο κόσμος. Ενθουσιασμός υπάρχει. Μας αγκαλιάζουν ο κόσμος όπου και αν βρισκόμαστε και εκτός δηλαδή Χιλιαδούς σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε και για έκτη χρονιά του χρόνου και να δούμε πού θα βγει. Η παρουσίαση όλων των θεαμάτων δίνουν στο κοινό να καταλάβει το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται αλλά και τη σοβαρότητα των δραστηριοτήτων με τις οποίες καταπιάνεται ο Ιππικός Σύλλογος. Να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδος ιδρύθηκε το 2007 χάρη στην αγάπη και το μεράκι αρχικά των 32 ιδρυτικών μελών του για το άλογο. Βασικός σκοπός, όπως επισημαίνεται και από τα μέλη του, είναι η επαναφορά του αλόγου δίπλα στον άνθρωπο. Αλλά και να δοθεί προτεραιότητα στη διάσωση και αναπαραγωγή των 7 αναγνωρισμένων ελληνικών φυλών αλόγων. Πρέπει να ευχαριστήσουμε, όχι μόνο να συγχαρούμε, να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους αυτούς για αυτό που κάνουν, για την προσπάθεια που κάνουν, για ένα ζώο ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, για μικρούς και μεγάλους. Και πιστεύω ότι αυτή του συμμετοχή πρέπει να έχει τη συμμετοχή του κόσμου, την αρρωγή όλων μας, την ενίσχυσή μας και τη βοήθειά μας. Γιατί αφενός μεν δίνει ενδιαφέρον στον κόσμο, αφετέρου προβάλλει πάρα πολύ καλά στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, εντός του Δήμου και εκτός του Δήμου και σε όλη την Ελλάδα. Λακνούς εδώ, ένας κύριος, μια πολίτρια, ένας πολίτης με λακνούς. Εδώ. Εδώ και πιστεύω ότι εδώ. Έρχεται ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε δύσκολες εποχές έλα για να ενισχύσουμε και αυτά τα σωματεία, αυτές τις προσπάθειες. Για να ενισχύσουμε την περιοχή μας. Το αμέσως επόμενο διάστημα να σημειωθεί πως ο Σύλλογος αναμένεται να έχει και το δικό του χώρο έκτασης 20 στρεμμάτων στην περιοχή της Μανάγουλης που του έχει παραχωρηθεί προκειμένου να αναπτύσσει εκεί τις δράσεις του. Ευχαριστούμε τον Δήμο Δωρίδας για την παραχώρηση χρήσης του χώρου κάτω στο Φανάρι που εκεί θα συναντιούνται τα μέλη μας και να προπονούν τα άλογά τους και να προπονούνται και οι ίδιοι. Και πιστεύω θα πάμε σε ένα καλό αποτέλεσμα με τα χρόνια, θα το δείξουμε βέβαια. Και το πιο ευχάριστο από όλα σήμερα ήταν ότι κάναμε ανακοίνωση αποτελεσμάτων DNA αλόγων μελών του Συλλόγου μας. Και έτσι έχουμε πιστοποιημένα από Πανεπιστήμιο Γενετικής του Τέξας, άλογα πίνδου, θεσσαλικό άλογο, ακάλτε και άλογο και δύο άλογα τα οποία ένα πίνδου και ένα θεσσαλικό επιβήτορο τα οποία δεν είναι σήμερα μαζί μας. Πώς